για να υπογράψουμε μία σύμβαση η οποία αφορά την εγκατάσταση 10.250 υδρομετρητών στο Δήμο Μυτιλίνης και 15.000 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Αυτοί οι υδρομετρητές λέγονται οι έξυπνοι και είναι, έχουν η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι έχουν να πάνω, μπορούν να κάνουν ασύρματη μετάδοση σήματος, άρα μπορούν να μεταφέρουν πάρα πολλά δεδομένα. Σκοπός της λειτουργίας των έξυπνων υδρομέτρων είναι η άμεση και γρήγορη παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση στις οικίες. Η χρονική περίοδος εκτέλεσης του έργου είναι ένας χρόνος. Τα ποσά είναι για το Δήμο Μυτιλίνης 3.400.000 και για το Δήμο Δυτικής Λέσβου 7,5 εκατομμύρια. Τα συγκεκριμένα υδρόμετρα θα βοηθήσουν κατά πολύ στην εξοικονόμηση αλλά και στην εισπραξιμότητα που επιθυμούμε να έχουμε σαν ΔΕΙΑΛ, και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ κοντά ο χρόνος που αποφασίσαμε τις αυξήσεις των τιμών, άρα εκτός από αυξήσεις βλέπετε ότι προχωράμε σε, και σε άλλα πράγματα που θα βοηθήσουν την εισπραξιμότητα. Και όλα αυτά παρά την τεράστια έλλειψη τόσο εργατικού όσο και επιστημονικού προσωπικού που έχει η ΔΕΙΑΛ, προσπαθεί να εξυγχρονίζεται και να κάνει έργα που θα έχουν μεγάλο όφελος στον καταναλωτή. Θα αναβαθμίσει ιδιαίτερα την ΔΕΙΑ, θα μπει σε μια νέα εποχή, μια εποχή ψηφιοποίησης, μια εποχή που πλέον δεν θα περνάει ο υδρονομέας μια-δύο φορές το χρόνο για να παίρνει ενδείξεις, αλλά θα υπάρχει αυτόματη μετάδοση και καταγραφή των μετρήσεων σε καθημερινή βάση. Αυτό επιτρέπει πρώτον στην ΔΕΙΑ να κάνει τις τιμολογίες όπως αυτή πιστεύει, αναδίμηνο, μήνα ενδεχομένως, να βλέπει σε καθημερινή βάση την κατανάλωση νερού που υπάρχει, να βλέπει το ισοζύγιο νερού, τι μεταφέρθηκε στο δίκτυο και τι τιμολογήθηκε σε αυτό, και να συντάσει την πολιτική της όχι πλέον στην τύχη με βάση παλαιότητα δικτύων, αλλά με βάση πραγματικά στοιχεία τα οποία θα τα συλλέξει και τα οποία θα υποδεικνύουν αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να κάνει καινούριο δίκτυο, πώς θα μπορέσει να επεκτείνει το δίκτυό της σε καινούριους οικισμούς και γενικά να διαφοροποιήσει πλέον τη διαχείριση νερού.